Δεν από χαιρετώ, χαιρετώ. Ο Ρερς Παπάς είναι σήμερα στον ήχο. 212-212-48-00. Το τηλέφωνο του Α για την αλλαγή απόψεων. Ξέρετε, τόσα χρόνια τώρα έχω ένα ελάττωμα. Είμαι πικρόχολος. Γιατί το λέω αυτό? Ας το πω αμέσως. Μαγκουάιρ ή Μαυροπάνος. Να το πω αλλιώς. Μαυροπάνος ή Μαγκουάιρ. Με τον παλικάρι δεν έχω τίποτα. Ξέρετε γιατί τα λέω αυτά? Ξέρετε γιατί γίνομαι πικρόχολος? Όχι για τον ποδοσφαίριστη, αλλά για αυτούς που γράφουν υπέρ του Μαυροπάνου. Ο παιχταράς, είσαι τρεμπακάρα, γιατί τον παίρνει ο ένας να πάει στη Ρεάλ, να πάει στην Εθνική Κόσμου. Έχουμε διαβάσει τόσα για αυτό, ναι, τα δύο τελευταία χρόνια. Τι δεν έχουμε διαβάσει? Και ένας παιδί μου είμαι αυτό τώρα. Είναι τρεμπακ αυτό. Είναι τρεμπακ. Ένα ντυμένο ξύλο. Και άλλους δύο έβαλα στο σημάδι χθες. Άλλους δύο. Ποιους? Τον Ιωαννίδη. Και τον Μπουχαλάκη. Τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης 10 πάσες ή 11 με λάθος. Ο Ιωαννίδης κάτι κοντόλ με το καλάμι. Έλα μπάμπι. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήθελα πάρα πολλά χρόνια να σας πάρω. Σας ακούω από φοιτητής που ήμουν στην Πάτρα, εποχές που ήσασταν στο Άλτερ στην τηλεόραση. Ποια σχολή, ποια σχολή? Έχω τελειώσει κοινωνικός λειτουργός είμαι. Μάλιστα. Αλλά τώρα μιλάμε, εγώ στην Πάτρα ήμουν από το 2 μέχρι το 8. Εγώ είμαι από Μυτιλίνη. Μα φαίνεσαι, όταν μου είπες ότι είσαι, κατάλαβα ότι είσαι από τη Μυτιλίνη. Το κατάλαβα, την προφορά την κατάλαβα. Την προφορά, ναι. Μπαμ κάνουμε. Και ήθελα πολύ να σας ακούσω, σας ακούω χρόνια, σας βλέπω. Δεν θέλω να πω τίποτα για μπάλα, εγώ είμαι ΑΕΚ, απλά ήθελα να σας πω μια καλησπέρα, να είσαστε καλά, να είσαστε γερός. Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα που είσαι, είσαι ακόμα Πάτρα, όχι, ε? Άμα ήμουν ακόμα Πάτρα θα είχε αυτοκτονήσει ο πατέρας μου, να πληρώνει τόσα χρόνια. Πες το ψέματα. Είμαι στη Μυτιλίνη και εργάζομαι εδώ. Από την Πάτρα έφυγα το 9 που πήρα πτυχίο. Να προσέξεις εκεί το Ερντογάν. Τα έχει βάλει με τη Λέσβο. Αντί να την πάρει με τις Λεσβίες, θα βάλει με τη Λέσβο μόνο. Εντάξει. Και αυτός πρέπει να κάνει το κομμάτι του εκεί πέρα να δείξει. Να είχαμε να λέγαμε, μου φαίνεται. Τώρα ό,τι είναι να ξημερώσει, ποτέ δεν είσαι για τίποτα σίγουρος. Γιατί και στη Ρωσία, η Ουκρανία και στη Ρωσία δεν ήξερε κανένας τι θα τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη. Να είσαι καλά, αγόρι. Να είσαστε καλά. Καλό απόγευμα, καλή εκπομπή. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Πάμε στο επόμενο, έλα. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλό στο να βγω και λέει και μο και νο. Έλα. Και την καλησπέρα μου στην πάντα ευγενική και με λύση την εράδια τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Αγγελική. Πώς την ονόμασες σήμερα? Ορίστε. Πώς την ονόμασες σήμερα, πώς την είπες? Ευγενική και με λύση. Πω. Αγγελική, τι ακούω εδώ από σένα, τι ακούω? Τι Γιώργο, παρέτηρε λέει ο Ροντέλη και ανεβαίνει το ρου. Ναι, αυτό είναι σε καρδιά. Ναι, αλλά με τη μόνη διαφορά με τι παίρνει το ρου, θα δεχτεί να ανέβει. Δεν ξέρω, εγώ επειδή ο Κουνάδης έχουμε φιλικές σχέσεις, θα το δω το βράδυ, σήμερα θα συναντηθούμε και θα μου πει το πρόβλημα ποιο είναι. Σε ποιο γήπεδο θα παίξει το ρουφ, καταλαβες. Ο Φωσκίδας δεν του το δίνει, γιατί κάνει, εκεί πάει και ο Ολυμπιακός, έτσι. Άλλο γήπεδο δεν υπάρχει. Το μοναδικό που υπάρχει και μπορεί να γίνει είναι να πάει στο Σπανό, στον Ατρόμητο. Γιατί με το Σπανό είναι συνεργάτη. Έχει τα μεσηνάδικα ο Κουνάδης, καταλάβες. Είναι όλα η τέκα. Να γίνει τον πάντρεμα. Μόνο αλλά έτσι. Αλλά Γιώργο, ο ανήπαντρος, ο άντρας, όπως είπαμε, να τελείς. Ο παντρεμένος είναι τελειωμένος. Γιατί όλο το πρωί κυνηγάει κοκκινοσκουπίδες και το βράδυ είναι αναγκασμένο να φάει τη γριά. Τι δυστυχία. Τι είπες τώρα. Όλη την ημέρα κυνηγάει από το σκουβίτσι και το βράδυ τώρα τη γριά, ε. Δεν είναι ψυχή από το πράγμα. Α, πα. Να δώσω χαιρετισμού στο φίλο μου τον Βλάση, στο Σταύρο από την Ιβάλα. Ναι. Και τον Μπιλ Μπαϊντάξη. Αν του τα λέει και μας σημαίνει. Είδες εθνική χθες? Ναι, άσο την έπαιξε. Φαινότανε ρε Γιώργο, οι άλλοι πάλι Κύπρος 5 γκολ. Από εκεί φάνηκε όταν εσημένο. Το κόσμο που το έδωσε στην Ορβή, στην Ιρλανδία Β'. Μα κοίταξε, και αν είδες το δεύτερο ημίχρονο, όταν έμαθαν οι άλλοι οι Ιρλανδοί ότι τρώει 4 η Κύπρος, το είδες ότι το ψιλοπαράτησαν το μάτς. Καταλαβες. Γιατί αυτό μάθαν ότι τρώει 4. Το ψιλοπαράτησαν. Μα δεν είπα το παράτηση, γιατί η Κύπρο κυνήγαγε, δεν κυνήγαγε τον Κόσοβο. Μα η Κύπρος έτρωγε 4 και ήξερε ότι θα πέσει η Κύπρος. Καταλαβες. Ναι, η Κύπρος έπεσε ή η Ιρλανδία. Η Κύπρος. Ω, μπολαράρι. Η Κύπρος. Οι άλλοι δουλέψανε για την Ιρλανδία τον κόσμο. Του έδωσε και το Νάσο εκεί. Ναι, από 0-1-2-1. Αυτά είναι. Ποτέ δεν μα γουστάραν αυτοί. Ούτε αυτά τα Βαλκάνια. Κανένα από τα αυτοί. Και του άκουμε και του καμαρώνουμε.
Τέλος πάντων. Για χαρά, αν του τα λέ. Πάμε στο φίλο μας τον Μάνο. Νάση, έλα φίλε. Έλα, γεια σου Ζωζ. Γεια. Έχουμε να βρεθούμε εκ της σύνδεκης από το 91. Τι λες τώρα. Να τα πούμε. 91. Το 91. Υπήρχε μια χρονιά. Τόσα χρόνια. Έχεις κάνει κάποια εγκομιαστικά σχόλια για μένα πάρα πολλά. Εντάξει, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά. Κάτσε, κάτσε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εδώ γράφει Νάσης ή Νάτσης. Νάσης. Μετάφ. Νάσης. Νάσης, ρε φίλε, με σίγμα. Από το Θανάσης είναι. Θύμισε, ο ποιος είσαι. Εντάξει, τώρα τέλος πάντων έχουμε να τα πούμε και ραδιοφωνικά 2,5 με 3 χρόνια. Ναι. Είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ, όπως ξέρεις, ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο. Ναι. Εσύ όμως, ρε φίλε, με την εθνική, σου το έχω ξαναπεί, μην την πιάνεις εκεί πέρα, άστο, μην ασχολείσαι. Θυμάσαι τι είχε γίνει για το 2004. Πώς το θυμάμαι. Νομίζω τα σχόλιά σου είναι λιγάκι πικρόχολα, όχι άστοχα τόσο, αλλά. Κύριε Χιό, όταν μίλησα προηγουμένως για το Μαυροπάνο και το Ιωαννίδη. Όχι, ειδικά μόνο, και το Μαυροπάνο. Δεν κρίνει το Μαυροπάνο. Αλλά αυτούς. Ρε κάτσε, ρε, σήμερα βγαίνει η ΕΡΤ, το site της ΕΡΤ, και λέει υπερηχητική εθνική, ομαδάρα κλάσης. Όχι, όχι. Αυτά προκαλούν. Όχι, όμως την προηγούμενη φορά που είχε παίξει με την Κύπρο, είπες ότι αυτή την ομάδα δεν περιμένω τίποτε και τα λοιπά. Ναι, γιατί δεν είδες εχθές. Γιατί περιμένω τώρα κάτι. Έλα τώρα, δεν είδες εχθές. Έλα μωρά. Τι είδα χθες. Εγώ είδα χθες ότι μόλις μάθανε οι άλλοι ότι τότε 4 Κύπρος παραδοθήκαν. Το παρατήσαν το μας. Ναι, καλά τώρα παραδοθήκαν. Εντάξει τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω την ομάδα. Εγώ βλέπω ότι και ο προπονητής είναι μια χαρά. Βλέπω ότι έχει ένα σκελετό. Έχει αρχή, μέση και τέλος και βλέπω ότι η ομάδα αυτή, εάν αποκτήσει και μια ψυχολογία, δεν θα πάει άσχημα, Γιώργο. Θυμήσου το και θα το δεις. Εγώ ξεκινήσα πάλι. Ξεκινήσα πάλι. Ναι. Ο πιο τίμιος παίκτης εκεί μέσα, ξέρεις ποιος είναι. Δεν είναι ο καλύτερος, τίμιος, ο Μασούρας. Αμφιβάλλεις. Αμφιβάλλεις. Δεν μιλάω αν είναι καλός, αν είναι δεξιοτέχνης. Είναι τίμιος παίκτης όμως. Αυτό που μπορεί το κάνει. Του λείπει το μυαλό στο ποδόσφαιρο, δηλαδή το ποδοσφαιρικό μυαλό, και ότι δεν είναι χάζο το παιδί. Δεν παίρνει τις στροφές που πρέπει. Τότε αφού δεν παίρνει στροφές αυτός, δεν παίρνει στροφές ο Μπουχαλάκης, δεν παίρνει στροφές ο Ιωαννίδης. Πώς μου λες ότι έχει μέλλον αυτή η ομάδα. Έχει μέλλον γιατί έχει μια. Καταρχήν, κοίταξε να σου πω κάτι. Έχει έναν καλό τερματοφύλακα, ο οποίος έχει μια μεγάλη εμπειρία. Μάλιστα, και παίζει στο Champions League. Συμφωνούμε. Είναι πολύ καλό ο Βλαχοδήμος, ναι. Ωραία, και πίσω ο Πασχαλάκης μια χαρά είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Απέκτησε για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια ένα δεξί μπακ. Έχει αριστερό μπακ, επιτέλους, ας πούμε, έχει έναν άνθρωπο που παίζει αριστερά και είναι πάρα πολύ καλός, ο Τσιμίκας, και με τεράστια εμπειρία. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ο Τσιμίκας είναι αυτός που ήταν στον Ολυμπιακό. Ερώτηση κάνω. Ρε παιδί μου, δεν είναι αυτός που τον βλέπαμε με την Κράσνονταρα, παραδείγματος χάρη. Πάμε παρακάτω. Είναι όμως ένας παίχτης αξιόπιστος για μένα. Βεβαίως είναι. Μπορεί να κάνει. Αλλά εγώ από τον Τσιμίκα έχω απαιτήσεις. Από όλους πρέπει να έχουμε απαιτήσεις. Έχω απαιτήσεις τώρα από τον Μπουχαλάκη και από τον Ιωαννίδη. Άστον τώρα τον Μπουχαλάκη. Και τον Μπέλκα. Τώρα βρήκε εκεί. Αυτοί παίζουν, αγόρι μου. Αυτοί παίζουν. Δεν παίζουν. Αυτοί ο Ιωαννίδης τώρα μπήκε και έχει πίσω, έχει και τον Παυλίδη. Είδα και τον Δουβίκα. Για μένα είναι καλός παίκτης ο Δουβίκα, δεν έχει ακόμα εμπιστοσύνη στα πόδια. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω, κάτι θέλει να πεις. Ναι, στο κέντρο εγώ πιστεύω ότι έχουμε παίκτες καλούς. Για βάλε και το Φορτούνι τώρα. Ο Μάνταλος απέδειξε ότι ξέρει μπάλα για μια ακόμη φορά. Τον έχουν υποτιμήσει στην ΑΕΚ. Λοιπόν, είναι καλός παίκτης. Ο Μπακασέτας που λέγατε αυτά που λέγατε όλοι το πρώτο καιρό, είδατε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, και βάλε σε αυτούς δίπλα το Φορτούνι, βάλε και τον αυτόν εκεί του. Ναι, εκεί δίπλα θα βάλει τον Ζέκα, θα βάλει τον Σιώπη. Ναι, γιατί άσχημος παίκτης. Όχι μόνο. Δημιουργική παίκτης όλοι αυτοί. Όχι, δεν είναι δημιουργικό ο Σιώπης, αλλά μαρκάρει και είναι καλός. Μάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει και στα φτερά έχουμε κάποιους παίκτες που μπορούν να παίξουν και δεν είναι η ομάδα για πέταμα όπως πιστεύουν πολλοί. Είναι μια ομάδα. Σε μια κρίση. Δεν είπα ποτέ ότι είναι για πέταμα, αλλά δεν είναι που την παρουσιάζουμε. Είναι μια ομάδα που είναι σε μια παγκόσμια κρίση που έχει το ποδόσφαιρο, που δεν υπάρχει κάποια κορυφαία ομάδα. Βλέπεις τι κάνουν και οι άλλοι, βλέπεις τι κάνουν οι Γάλλοι, βλέπεις τι κάνουν οι Άγγλοι. Λοιπόν, μόνο Αργεντινούς και Βραζιλιάνους βλέπω να έχουν έναν σε καλή κατάσταση. Και εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα θα μπορούσε να σταθεί και στο παγκόσμιο κύπελο. Και θα το δούμε και στο μέλλον. Τέλος πάντων, για να κλείσω, ναι. Θέλω να πω και κάτι. Εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος, αλλά έχω και μια λόξα με την εθνική ομάδα της Ελλάδος, είτε είναι ποδοσφαίρο είτε είναι μπάσκετ. Ναι. Και θέλω να πω κάτι για την ομάδα του μπάσκετ.
ότι χάσαμε με τη Γερμανία καθαρά από κουτσάρισμα. Είναι απίστευτο αυτό που έχει γίνει με τη Γερμανία. Είναι απίστευτη η ανυπαρξία βοήθειας που ο Ιτούδης όφιλε να δώσει και δεν έδωσε. Και είναι τρομερή η συγκάλυψη που έχει αυτός ο άνθρωπος. Και θα το δούμε τι θα κάνει τώρα εκεί στη Φενέρμπαξη που έχει πάει στην Τουρκία. Από τα μέσα εννοείς. Από τα μέσα. Ναι. Μα κοίταξε, η μπασκετική δημοσιογραφία, αυτό είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, έτσι. Είναι μασόνι. Έχουμε πειράξει ποτέ μπασκετική δημοσιογράφη, παίκτη ή προπονητή, ποτέ. Ο συγχωρεμένος ο Φίλιππας Συρίγος δεν ήταν έτσι. Άστο, για τώρα μιλάω. Έχεις ακούσει ποτέ εσύ μπασκετικό δημοσιογράφο να μπει κάτι εναντίον παίκτη ή προπονητή? Δεν πρόκειται να βελτιωθούμε ποτέ έτσι. Δεν πρόκειται να βελτιωθούμε σαν ομάδα έτσι ποτέ. Λοιπόν, αυτά Γιώργο, εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Για τον ΠΑΟΚ, εγώ βλέπω ότι δεν πάει πουθενά με την ομάδα που έχει. Έτσι κι αλλιώς ο Ιβάν το έχει εγκαταλείψει το σπορ. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κάνει ένα γήπεδο. Νομίζω ότι το γεγονός της εβδομάδας, φυσικά, ίσως και της χρονιάς, είναι τα εγγένεια του γηπέδου της ΑΕΚ. Θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό. Και έκανε πάρα πολύ καλά ο Μελισσανίδης που κάλεσε όλους τους πρόεδρους όλων των ομάδων. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Ο Σαββίδης δεν πάει. Δεν μπορεί να πάει. Δεν πάει. Θα πάει στη Φιλαδέλφεια. Ο Μαρινάκης δεν πάει. Ο Μαρινάκης όφιλε να μην πάει. Τι να πάει να κάνει. Ο Αλαφούζος, πρόσεξε, ο Αλαφούζος. Δεν θα πάει, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι ακριβώς το στήριο. Για χαρά, σου ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια. Έλα, φίλε. Ναι. Γιώργο. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Βασίλης είμαι με την Αγγλική. Ναι. Μην το παραλαμβάνεις αυτό, σε καταλάβα, λέγε. Το λέω για τους φίλους που μας ακούνε, Γιώργαρα. Εσύ κατά τη φωνή σου είναι γνωστή. Για λέγε. Άλλη μία πανηγυρική εχθές επιτυχία στο παιχνίδι της Εθνικής που έδωσα, Γιώργαρα, στην πάντα έγκυρη εκπομπή σου. Όταν είπα ότι βλέπω την Εθνική άσοχη γιατί φοβάμαι τον γκολ που ήρθε κιόλας, και γι' αυτό βγήκα και πιο πολύ στην εκπομπή σου για να ευλογήσω και εγώ τα γένια μου, Γιώργο. Πιστεύω, Γιώργο, αυτό που είπα και για τον Αυγολέμωνο χθες τον Κώστα, που τον χαιρετώ, τον καλησπερίζω για αυτόν, ότι το παιχνίδι της Σκωτίας με την Ουκρανία έκρυβε παγίδες, Γιώργο, όπως το είπα στην εκπομπή σου. Ναι. Γιώργο, μπορώ να δώσω ένα παιχνίδι που ξεκινάει σε λίγο για όλους τους φίλους που μας ακούνε? Ναι, μην πας κανένα στον δημόσιο. Αυτό δεν επιβάλλω εγώ ο άλλος να πάει να το ποντάρει. Ναι, αλλά επηρεάζεις. Επειδή έχεις και επιτυχίες, επηρεάζεις. Γιώργο, αυτό ήθελα να πω ότι εκεί στο σταθμό του Α τώρα που βρίσκεσαι, έχω την πληροφόρηση ότι με ακούνε πολλοί εργαζόμενοι εκεί στον σταθμό, και πανηγυρίζουν πάντα γιατί τους στέλνω συνέχεια ταμείο, Γιώργο. Έτσι, το πάμε, για τι έχεις να πεις. Ξεκινάει σε λίγο στο Μαυροβούνιο το παιχνίδι της Ποντγκόριτσα με τη Ζέτα. Γκολ. Δηλαδή, Ποντγκόριτσα με τη Ζέτα. Θα παίξω εγώ στοίχημα και θα πάω να παίξω Ποντγκόριτσα Ζέτα. Εκεί είναι τα λεφτά, Γιώργο. Oh. Εκεί είναι τα λεφτά. Γιωργαρά. Γκολ, είπες. Γκολ. Ναι, Γιώργο. Γκολ. Γιώργο. Έλα. Θέλω να πω ότι το εισιτήριο για τα εγγένεια του Σοφά Παρένα, η Αγία Σοφιά, όπως λέει ο Τίγρης, και καλησπερίζω και τον Τίγρη γιατί μας ακούει σίγουρα, δεν είναι μόνο 21 ευρώ. Αν πας να το πάρεις από το ίντερνετ, είναι 22 ευρώ, όπως φωνάζει πάρα πολύ κόσμο σήμερα, και αν τα βάλεις κάτω τα 31.100 καθήμενοι, όπως είναι η χωρητικότητα του γηπέδου της ΑΕΚ, είναι 650 χιλιάρικα παντελονάτα ο Τίγρης. Μάλιστα. Γιώργο. Δεν το πάρεις το παντελόνι. Αυτό δεν τα βάζει, τα βάζει στην ομάδα. Γι' αυτό η ΑΕΚ δεν είναι ποτέ χρεωμένη. Είναι καβούριας, όλος ο κόσμος το ξέρει, αλλά δεν χρεώνει την ομάδα. Δεν κάνει πατάλες για να την βάλει μέσα. Μα δεν είναι μόνο ο Τίγρης καβούρα, γιατί εγώ ξέρω ότι ο Τίγρης, και μπορείς και εσύ να μου το επιβεβαιώσεις, βοηθάει και πάρα πολύ κόσμο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Εγώ μιλάω για μπάλα, για την ΑΕΚ. Μιλάω για την ΑΕΚ. Δεν τα βάζει για το παντελόνι, τα βάζει για την ομάδα, το ξέρουμε αυτό. Έγινε, Βασίλη. Όπως κάνουν και πολλοί πρόεδροι, Γιώργο. Αλλά εχθές το τηλέφωνο τελικά ο φίλος με τα 22 χιλιάρικα, με τα 20 χιλιάρικα, δεν έκανε πλάκα όπως βγήκε. Μιλούσε σοβαρά.
Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Κι εγώ, Γιώργαρα, κι εγώ. Πάμε στο Μακελελέ. Έλα, Μακελελέ. Ναι, ναι, Γιώργο, εγώ μιλάω, έτσι, καλησπέρα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Μακελελέ, σήμερα θέλω να μιλήσω για την εθνική, ναι, Γιώργο. Ναι, θα μιλήσω, θα σου κάνω μια ερώτηση πρώτα. Μακελελέ, ναι, πες μου. Μακελελέ ή Νταβίτ. Δεν ξέρω, ρε, εσύ, Γιώργο, το κάναμε Μακελελέ εδώ και κάμποσο καιρό και το έχω κρατήσει έτσι. Όχι, ρε, σαν αξία, ρε, ποδοσφαιριστό, ρε. Στη θέση αυτή. Για μένα, Μακελελέ. Για μένα, Μακελελέ, ναι. Για λέγε, πάμε. Ξεκίνησε από την ΑΝΤ, μετά πήγε στη Ρεάλ, έτσι. Λοιπόν, λέγε για εθνική. Λοιπόν, ναι, να μιλήσω για την εθνική, Γιώργο, σήμερα και θέλω να πω το εξής. Με τι κίνητρο, ρε, Γιώργο, αυτά τα παιδιά παίζουν μπάλα, έτσι. Όταν μέχρι το 2005-2006 υπήρχε ισχυρό κίνητρο στην εθνική. Κατέκτησε το Euro και δύο χρόνια μετά βλέπαμε έτσι θεαματική μπάλα, πώς να το πω. Με τι κίνητρο πραγματικά παίζουν μπάλα τα παιδιά. Ναι, με το κίνητρο να βγάλουν από πάνω τους, όχι αυτή η παίξη, γενικά η εθνική ομάδα, τη ξεφτύλα από τα Φερόε. Δηλαδή παλιά έβλεπες εσύ, Γιώργο, μπάλα την εθνική. Και μα τώρα μισό λεπτό. Εθνική ομάδα που είναι, ρε παιδί μου, κάτι το εθνικό που θα είναι το αμφακατέ. Έτσι είναι. Και να πέσουν εγώ, Ιωαννίδης. Και να πέσουν εγώ ακόμα Αυροπάνος. Δεν έχει κίνητρο, ρε εσύ, Γιώργο, από τη στιγμή που ξέρουν ότι εντάξει, θα προκριθούν σε ένα φαινομενικά εύκολο όμιλο. Τώρα παίζουν με την Τουρκία, ξέρεις. Θα αποκλειστούν. Τώρα παίζουν με την Τουρκία. Γιατί υποβαθμίστηκε η εθνική λόγω των οικονομικών της χώρας. Μπήκε στο μνημόνιο η χώρα, έπρεπε μετά οπωσδήποτε να υποβαθμιστική εθνική ομάδα, έτσι. Δηλαδή πραγματικά εγώ τα λυπάμαι αυτά τα παιδιά, όχι τα λυπάμαι με την κακή έννοια. Δεν υποβαθμίστηκε η λόγω τις ομάδες τους, Γιώργο, να παίζουν χωρίς κίνητρο. Μισό λεπτό. Δεν υποβιβάστηκε η ομάδα λόγω μνημονίου. Λόγω ανυπαρξίας ταλέντων. Ότι... Λόγω ανυπαρξίας ταλέντων. Εντάξει, σίγουρα και ανυπαρξίας ταλέντων, ναι, αλλά και το μνημόνιο έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δεν το συζητώ. Υποβαθμίστηκε όλη η χώρα και το ποδόσφαιρο και όλα μαζί συνολικά μετά. Δηλαδή, λυπάμαι τα παιδιά που αναγκάζονται πέρα από τις ομάδες τους να παίζουν. Γιατί δεν παίζουν για τη φανέλα. Μην τρελαθούμε τελείως τώρα, έτσι. Σε καμία περίπτωση. Κανένας δεν παίζει για τη φανέλα. Χρόνια τώρα. Οι τελευταίοι που παίξαν για τη φανέλα ήταν του Euro του 4. Που φάνηκε κιόλας, εντάξει, σκυλιάζανε. Θες τυχαία το πήραν το Euro. Θες από, δεν ξέρω, ειλικρινά, το πήρανε πάντως. Είτε μέσα από την τύχη, εντάξει, στημένο δεν ήταν, έτσι. Τους βγήκε το παιχνίδι. Αλλά σκυλιάζαν κιόλας, Γιώργο. Δεν έχω την απέτηση εγώ να σκυλιάσουν σήμερα οι παίκτες της εθνικής. Εντάξει, δεν μπορώ να το πούμε αυτό. Εντάξει, γιατί έχει αποδυναμωθεί, η εθνική πλήρως έχει αποδυναμωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Αυτό είχα να πω, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλύτερο στην εθνική να περάσει και ένα επόμενο προκριματικό γύρο και δύο. Καλύτερο, εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια σου. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, ρε Γιώργαρε. Είσαι καλά, κόρη μου. Καλά. Ολυμπιακός είμαι, με ξέρει ο Άντωνης. Ο Κύπερ, ο ACDC. Αγόρι μου, έχω απογοητευτεί πάρα πολύ από τον Ολυμπιακό. Δεν τον περίμενα. Δηλαδή να μου το έλεγες αυτό το χάλι, θα σου έλεγα είσαι μεθυσμένος. Εγώ τα ανήλυσα τα πράγματα, τα βάλα κάτω. Ξέρεις τι συμπέρασμα έβγαλα. Ξέρεις ποιος θέλει για όλη αυτή την κατάσταση. Ο Μαρινάκης. Είναι ώρα να τα παρατήσει, να πάει στην Αγγλία, να κάτσει στην Νότιχαμ, να πουλήσει την τρέλα του, γιατί εδώ κάποια στιγμή ο κόσμος θα ξυπνήσει και θα έχουμε κορνέδες. Δεν επιτρέπεται να κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Πάρε παράδειγμα τον Κόκαλη. Το είπε και μόνος ο Κόκαλης ο Τριανταφυλόπουλο. Όταν πήρα τον Ολυμπιακό, κοκκίνησε ο σβέρκος μου από τις φαλιάρες. Πήγαινα με το σαυρό στο χέρι και όπου πήγαινα το έτρωγα φάπες. Μέχρι που βρήκα τα κλειδιά του παραδείσου και πήρα την ομάδα και την έβαλα εκεί που πρέπει να την παίζουν 50-50. Έτσι είπε ο Σωκράτης. Τώρα εννοείται. Ο Μαρινάκης πήρε μια ομάδα που στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν το grand favori. Παίρνει το ένα σαπάκι πίσω από το άλλο. Προκοπή δεν βλέπουμε, μπάλα δεν βλέπουμε, τίτλους δεν βλέπουμε. Κάτσε. Θα σου παρακολουθήσει. Τίτλους βλέπεις. Πολλούς. Και συνεχόμενους. Εσύ εδώ είσαι Ευρώπη. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε τίποτα σούπερ ομάδα και δεν το έχω πάρει είδηση. Είπες ότι, τίτλους δεν παίρνεις. Τίτλους παίρνεις. Ρε φίλε, ναι, εντάξει, παίρνω. Φέτος ο Ολυμπιακός δεν βλέπετε. Πέρσι ο Ολυμπιακός πήρε τίτλο, δεν βλεπότανε. Πέρσι πήρε τον τίτλο επειδή ο Παναθηναϊκός ήταν ένα καφενείο, η ΑΕΚ μια καφετέρια και ο ΠΑΟΚ ο γνωστός κομπλεξικός ΠΑΟΚ.
δεν είχε αντίπαλο. Αν είχε έναν αντίπαλο της προκοπής, τα πράγματα θα αλλάζανε. Εγώ δεν βλέπω ούτε παιχταράδες στον Ολυμπιακό να πω κοιτάρε ένα παιχταρά, κοιτάρε ένα Τζιοβάνι ρε, κοιτάρε ένα Καρεμπέρε, κοιτάρε ένα... Δεν βλέπω αγόρι μου παίχτες. Και από τη στιγμή που δεν βλέπω παίχτες, δεν βλέπω μπάλα, δεν βλέπω προοπτική, δεν είναι προτιμότερο και πιο μάγικο και αντρίκιο να πει μάγκες. Αυτά μπόρεσα, αυτά πρόσφερα και όπως πάρα πολύ σωστά είχες πει και το παθαίνανε σε μια εκπομπή, δεν θέλω να πω όνομα, είναι 2 με 4 σε Sport FM, δεν λέω ονόματα, του λέω πολλοί εφοπλιστές αγαπάν τον Ολυμπιακό, μην νομίζω ότι μόνο ο Μαρινάκης υπάρχει. Και με έβρισε, με κλέβασε. Τέλος πάντων, μακάρι να το πάρει το πρωτάθλημα, Ολυμπιακός είμαι, αλλά είμαι όχι απλά απογοητευμένος. Να σου κάνω μια ερώτηση. Και δύο καμία. Έχω εδώ ένα μήνυμα που μου λέει, Γιώργο, μετά από τον Τζόρτζεβιτς, τον Γιωργάτζε, τον Μαυρογεννίδη, πήρε στα μπουλωτά τον Μπούλο και το δοσίδι σαν τον Ολυμπιακό. Γιατί? Εγώ τι σου είπα προηγουμένως. Σου είπα κάτι άλλο, αυτά δεν σου λέω. Αλλά σ' άπα με άλλα λόγια, αγόρι μου. Αυτά σου είπα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να πάμε στον επόμενο. Σε ευχαριστώ πολύ. Γρήγορα, πάμε γρήγορα, περιμένει. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Γιώργος από Χαλκίδα, βάλε. Καλά. Κάνουμε καλά. Ναι, για λέγε. Λοιπόν, με το 50-50 του Κόκαλη, τα γεροντάκια που θα κάθονται εκεί στα Αγία Κατερίνη, στα Πετράλωνα, θα έχουν πεθάνει στα γέλια. Πάμε παρακάτω. Τόσο λέμε για την εθνική τώρα. Όταν κάποιοι είναι πολύ βαριά άρρωστοι, έχουν κάποιες αναλαμπές εκεί πριν τα τελευταία τους. Το ίδιο πράγμα είναι και η Εθνική Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η γνώμη μου αυτή είναι. Συμφωνείς αυτό ή όχι? Μα ήταν αλαμπή να κεβείς την Ιρλανδία. Αυτό θεωρείται αναλαμπή να κεβείς την Ιρλανδία. Ξέρω, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα για να είναι η εθνική. Να δείξει κάτι έστω να. Το πρώτο που πρέπει να αλλάξει είναι να βρεθούν παίκτες. Αν εξαιρέσεις 2-3 παίκτες, και εγώ θεωρώ ότι οι άλλοι δεν κάνουν. Τώρα, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στο Μελισανίδη για αυτό που έκανε. Πολύ έξυπνο που τους κάλεσε όλους. Μεγαλύτερο τρολάρισμα από αυτό δεν υπάρχει. Και θέλω να έρθει πολύ ο κύριος συνθέτης επενδυτής και να πάρει μαζί και τον κύριο Καραπαπά από την Κατοσία εκεί πέρα. Θα έρθουν να δούμε λίγο πώς είναι η επένδυση. Γιατί το να παίρνω 30-40 εκατομμύρια το τσάπο λίγο κάθε χρόνο, να μην πληρώνω δάνειο και να έχω γήπεδο από τον εθνικό νοικιασμένο, τι θα το κάνω. Τουλάχιστον να τα παίρνω και να τα επενδύω και να κάνω ένα στολίδι, ναι, εντάξει, εκεί το. Και το παραδέχομαι. Και δεν έχει βάλει φράγκο. Φράγκο να μην έχει βάλει. Όλα να τα τουλάχιστον τα έχει ρίξει στην ομάδα, στο γήπεδο. Δεν είναι παντελονάτα. Και να μας βγαίνει και να μας λέει ότι είναι επικίνδυνο, είναι τένο, είναι τάλο, θα χτυπήσει ο κόσμος. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν μου λες κάτι, έχω εδώ πάλι άλλο ένα μήνυμα και επειδή είσαι αγγλής, δεν είσαι. Βεβαίως, ναι. Άκου τώρα τι μου λέει ένας φίλος. Εδώ και εγώ ο Ντέμις δεν οφείλει μία συγγνώμη στον κόσμο της ΑΕΚ και της Original που φωνάζει 20 χρόνια το σύνθημα γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο Ντέμις απαντούσε ποτέ τον ποτόν. Είχε βάλει, αν θυμάσαι, τον κολλητό του τον Ψαδιανό, ο οποίος έλεγε γήπεδο στον ερχομενό. Τα θυμούνται αυτά οι αεξίδες. Κοίτα, καμένα ο Ντέμις δεν οφείλει καμιά συγγνώμη. Όχι, ίσα ίσα, όταν ανέλαβε πήγε να κάνει κάτι καλό, να το ποδόσφαιρο πήγε να φτιάξει. Και ότι έδωσε 10-20 άτομα εκείνη την ημέρα που τα έδωσε, καλά έκανε και τα έδωσε. Δεν γιατί αυτό, αυτά τα 10-20 άτομα. Κοίταξε, τα ίδια... επειδή εγώ τώρα ξέρω κάποια πράγματα που δεν τα λέμε και φορά παρτίδα, ένα βασπούμενο. Έχει μείνει στην ιστορία τη ΑΕΚ το λεγόμενο ντεμοτεχνείο. Και ο νόητο. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ, για καλά. Yeah. 2-12-2-12-48-00 2-12-2-12-48-00 το τηλέφωνο του Αλφα για ανταλλαγή απόψεων. Και μου λέει εδώ ένας φίλος, Γιώργο καλησπέρα. Ο Μαρινάκης δεν θα πάει στο γήπεδο. Κρίμα. Αλλά θα πάει ο Κόκαλης. Ένας από τους εργολάβους του έργου. Έλα Τόνι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι μίσος είναι αυτό κατά τη ΑΕΚ και κατά του Δημήτρη Μελισανίδη με την ιστορία του γηπέδου και της προσωρινής άδειας? Λείπανε μερικά κυκλειδώματα από κάτι κομμάτια στα γήπεδα, στις Χερκίδες. Κυκλειδώματα λέει που προβλέπεται να μπουν στη θέση τους για να χωρίζουν τους αντιπάλους, δηλαδή τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Ούτως ή άλλως δεν επιτρέπονται φύλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας σύμφωνα με τον κανονισμό της Σούπερ Λίγκ. Είχε λοιπόν
6 εβδομάδες να τα βάλει. Ας πω κάτι. Είναι απίθανο να μην δοθεί οριστική άδεια για το γήπεδο. Απίθανο. Αλλά αν τυχόν, λέω αν δεν δοθεί άδεια, αν δεν δοθεί άδεια, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Μα βεβαίως, μα τι κακία λέω είναι αυτό. Δεύτερος, 8ος παγκόσμιος πόλεμος. Βρε, τι κακία είναι αυτό. Λείπανε κυκλειδώματα από ορισμένα σημεία στις κερκίδες. Που τα κυκλειδώματα αυτά προβλεπόταν για να χωρίζουν τους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Εντάξει, λείπανε. Δόθηκε η προσωρινή άδεια, σε 6 εβδομάδες θα μπουν. Άλλωστε, δεν επιτρέπεται να πηγαίνουν φιλάθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας στο γήπεδο. Τι κίνδυνο ζωής λένε και κουταμάρες. Και επιτρέπεται, να πάνε σε Ευρώπη, αλλά με ευρωπαϊκή ομάδα ΑΕΚ δεν παίζει με τους. Ακριβώς. Τι κακία είναι αυτό το πράγμα κατά του Μελισσανίδη και Τσάκη. Τι μυαλό δεν υπάρχει. Ευθύνη λόγων και κρίσεως δεν υπάρχει. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε παιδί μου. Απομορφωμένους υποτίθεται ανθρώπους. Μα αν είναι δυνατόν, δεν ντρεπόμαστε λίγο. Θα μπουν τα κυκλειδώματα. Τι έγινε δηλαδή. Σιγά τον πολυέλαιο. Δεν έχει να παίξει με ευρωπαϊκή ομάδα. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να πάνε οι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας. Πού είναι ο κίνδυνος της ζωής των ανθρώπων. Παναγία και Χριστέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να δω λάδα πάμε. Γεια χαρά. Πάμε στο Κωνσταντίνο. Έλα Κωνσταντίνος. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαντάκιας Κώστας είμαι. Από Γατούνα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στην εκπομπή. Ο Χαντάκιας είναι ο ταξιτζής. Ναι, ο Ταρίφας, ναι. Έλαρε Ταρίφα, έλαρε Κατούνα. Έλαρε Κατούνα. Και να πει στον Κατούνα ότι ήμουν καλό στο τιμόνι και στα πέναλτι. Ο Ανεπιός τι γίνεται, πού έχει πάει φέτος. Αζερβαϊτζάν στη Ζήρα έχει ανανεώσει για δύο χρόνια. Να πω στον κόσμο ότι ο Ανεπιός είναι ο Χαντάκιας. Ο παλιός προσφυγής του Πανετολικού. Ναι, ναι, ναι. Αζερβαϊτζάν πήγε. Είναι στη Ζήρα από πέρυσι, τώρα ανανέωσε για δύο χρόνια. Έχει καλό μάμ, Τι είπατε? Έχει καλό μάμ. Έχει καλό, είναι καλά, είναι καλά. Παίξανε και στην Ευρώπη. Αποκλειστήκανε με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Παίξανε τελικό κυπέλλου ΕΦΑ, αποκλειστήκανε το χάσανε στα πέναλτι 5-3. Είναι καλά. Μπράβο, 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 μπράβο. Έγινε, βρε, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να σε καλά. Να σε καλά, γεια χαρά. Γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο, έλα. Ναι, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παλιός ακροατής, κυρίως αναγνώστης από το φίλαθλο, θα έλεγα. Ναι, ναι. Σήμερα λοιπόν για σαν του Μελισσανίδη που λέει και εσύ, πράγματι είναι ένα κόλπο γκρόσο που έκανε γενικώς με όλη αυτή την προσπάθεια. Όμως εγώ έχω να πω ότι είναι φίλαθλος ΑΕΚ. Νομίζω ότι σύντομα θα καταλάβουμε ότι το γήπεδο είναι ήδη μικρό. Είναι ήδη μικρό το γήπεδο, Γιώργο. Αυτό βέβαια είναι μεγάλο θέμα. Κοίταξε, αυτό που λες αφήνει ένα υπονοούμενο. Όταν λες θα καταλάβουμε σύντομα το γήπεδο είναι μικρό. Τι εννοείς, ότι θα πάει το πρωτάθλημα η ομάδα και θα γεμίσει συνέχεια. Η ΑΕΚ έχει αποδείξει ότι παρότι έπαιζε σε ένα νταχάου που το λέγει ο πρόεδρος, συχνά πυκνά το γέμισε. Όταν αυτό το πρωτάθλημα είναι ομάδα δηλαδή. Άλλο σου πάω, τέλος πάντων. Ναι, θέλω να πω ότι αυτό δίνει οροφή στην ομάδα, έτσι. Ναι. Μια ομάδα η οποία έχει ένα γήπεδο 30.000 έχει μια συγκεκριμένη προοπτική. Μια ομάδα που έχει ένα γήπεδο 45-50.000 έχει άλλη προοπτική για τα επόμενα 100 χρόνια. Ναι, έχει ναι, ένα ναι. γήπεδο το φτιάχνεις, καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, θα μπορούσε να γίνει, αλλά τώρα δεν με ψημυρώ. Ο εχθρός το καλό, το καλύτερο. Λοιπόν, να πω κάτι και έτσι να τρολάρουμε λίγο τους φίλους μας Ολυμπιακούς που καλέστηκαν βέβαια σήμερα. Είπες ότι ο Κόκαλης θα πάει, ναι. Θα βάλω ένα quiz. Ποιος πρόεδρος μεγάλης ομάδας όταν ήταν μικρός, πολυτιτλούχος, τον έπαιρνε ο πατέρας του και πήγαινε στα τσιμέντα της Νέας Φιλαδέλφειας, Γιώργο? Ξαναβάλε το quiz. Ξαναβάλε το quiz. Μεγάλης ομάδος πρόεδρος, πασίγνωστος, όχι της ΑΕΚ, όταν ήταν μικρός, τον πήγαινε ο πατέρας του ΑΕΚΤΖΙΣ και αυτός μικρός ΑΕΚΤΖΙΣ και έβλεπε την ΑΕΚ. Μήπως το έχεις υπόψη σου. Να τον πάτε όποτε με πες το. Σωκράτης Κόκαλης. Να τρολάρουμε λίγο τους Ολυμπιακούς. Ναι, αλλά την καλύτερη συνεργασία, μια που μίλησε για γιους, την είχε ο Πέτρος ο Κόκαλης με τον Τζίγκερ. Όταν πήγανε στην Super League, κάνανε τη Super League, είχαμε πολύ καλή συνεργασία και είχαν και σχέδια τα οποία τελικά δεν υλοποιήθηκαν. Μα, κοίταξε, εγώ δεν το αμφισβητώ αυτό και έτσι πρέπει να γίνεται, Γιώργο. Και επίσης, είναι διαφορετικό να έχεις την ομάδα της καρδιάς σου που συνήθως δεν αλλάζεις και διαφορετικά να επιχειρείς. Ο Κόκαλης έκανε μια μεγάλη καριέρα στον Ολυμπιακό. Ένας άνθρωπος large, εγώ θα τον αναγνωρίσω ότι παρότι έφτιαξε και την παράγκα, όπως ξέρουμε όλοι. Παρόλα αυτά, δεν έφτασε στο επίπεδο αυτό που έχουμε τώρα στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν θα έπεφτε ποτέ ο Κόκαλης σε τέτοια μικρότητα να κάνει τώρα ενστάσεις περί ασφάλειας, ας πούμε, να κάνει μηνύσεις κάποιες,
γιατί κάποια από την Επιτροπή της πιέστηκε. Αυτά τα πράγματα είναι κωμικά. Δεν θα έκανε τέτοιες μικροπρέπειες, γιατί εν πάση περιπτώσει είχε μια μεγαλοθυμία και είχε ένα στόχο και έκανε μια καλύτερη ομάδα, βέβαια, την άποψή μου τότε στον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, εγώ προχωράμε εμείς, δεν έχουμε κάτι. Θα πας την Παρασκευή. Την Παρασκευή πήγα να πάρω εισιτήριο για τη διαρκεία φέτος λόγω εξωτερικού κλπ. Δεν μπόρεσα να πάρω. Δεν πρόλαβα, Γιώργο, περίμενα κανένα μισά ώρα να πω. Με το που μπήκα στα 10 λεπτά είχαν ξαφανιστεί τα εισιτήρια. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Τι γίνεται. Θα πάω στον Ιωνικό όμως, γιατί μένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο, μου αρέσει το πασό. Θα πάω στον Ιωνικό. Είσαι εναντίον της Φιέστας. Όχι, μωρέ, δεν είναι αυτό. Θα είναι πολύ ωραία, αλλά άμα δεν βρει να κάνει. Σούπα, το γήπεδο είναι μικρό. Σε ευχαριστώ σήμερα, πολύ. Άμα έχει 100.000 σήμερα να γέμιζε, τι λες. Ποια είναι η γνώμη σου. Με τον τελείο που έχει πιάσει όλους τους αλυσίδες. Ναι, τώρα θα δεις, θα γίνει απ' έξω κάνα 2-3 ώρες πριν την Παρασκευή. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Γιώργο. Καλά. Καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλά. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Έλα, τα κοράκι μου, έλα. Έλα, Κώστα Σάικ από τον δρόμο. Ναι. 2-3 πραγματάκια έτσι πινελιέ. Καταρχήν, αρέσει δεν αρέσει ο Μελισανίδης. Την ιστορία της ΑΕΚ θα γραφτεί δίπλα στον μεγάλο μπάρλο και θα μπει η θέση του είναι εκεί. Γιατί αυτό που αφήνει είναι τεράστιο και θα το καταλάβουμε όλοι μας με το πέρας των χρόνων. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτό με το γήπεδο που έκανε ο Μελισανίδης. Και όπως θέλεις να σου πω κάτι, θέλεις να σου πω κάτι μέσα από την καρδιά μου. Εννοείται. Αν ο Μελισανίδης με αυτό το μεγάλο έργο που κάνει το άμα με το γήπεδο της ΑΕΚ, ποδοσφαιρικά. Γιώργο, άκουσε με. Αν ο Μελισανίδης σήμερα. Μαζί με το γήπεδο που κάνει. Είχε ταυτόχρονα. Και το μυαλό που είχε το 92 θα ήταν πάνω από τον πάλι. Δεν γίνεται όμως αυτό. Γέρασε. Τι να κάνουμε. Και άμα γυρνάς σε ξεβράζεις το κύμα. Έτσι, βλέπω έτσι. Από τον εαυτό μου, κατάλαβε. Και κάτι ακόμα, ένα τελευταίο. Ναι. Άσχετο, είναι γενικό. Είναι αυτό που είπες, κάποια πράγματα ρε παιδί μου δεν λέγονται, έτσι δεν είναι. Εσείς οι δημοσιογράφοι τα ξέρετε. Βέβαια, ρε. Τι. Λοιπόν. Από αυτά, εγώ να πω να ρωτήσω εσένα, από αυτά που ξέρεις, έτσι, για το χώρο, για το ποδόσφαιρο, αυτά που λες είναι το 10% ή είναι λιγότερα. Εξαρτάται. Υπάρχουν θέματα που είναι το 9% και θέματα που είναι το 10%. Γενικά ρε παιδί μου, δηλαδή δεν λέγονται, γιατί δεν λέγονται ρε Γιώργη, είναι επικίνδυνο να υποθούν. Και επικίνδυνο να υποθούν και αποτελούν και μικροπρέπεια και έχει περάσει και ο χρόνος, έχει περάσει και ο χρόνος, έχει παραγραφεί το αδίκημα. Μάλιστα. Καταλάβες. Ο κόσμος δεν πρέπει να ξέρει όμως. Ο κόσμος έχει μυαλό να σκεφτεί. Αν έχει μυαλό, να σε σκεφτεί. Εγώ ως πόντες ρίχνω. Ρίχνω τροφή. Εγώ έχω μυαλό. Τις πιάνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, βρε. Να είσαι καλά. Έλα, Νικό. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, Νικόλα. Μία ερώτηση, Γιώργο. Ναι. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, δεν έχει σημασία. Ναι. Τη γιορτή της ΑΕΚ, ξέρεις αν θα τη δείξει κάποιο κανάλι πρώτον. Θα τη δείξει ο Μαρινάκης στο Μέγκα. Δεν ξέρεις, ε. Όχι, δεν ξέρω. Δεύτερον, η προσωρινή άδεια που εδόθηκε για το γήπεδο, μήπως γνωρίζεις τι ισχύ έχει. Όχι, δεν ξέρω. Γιατί, τι θα πει προσωρινή, ένα μήνα, δύο μήνες. Νομίζω κάποια δύο μήνες, νομίζω ότι είναι κάτι τέτοιο. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Και ένα τρίτο, είπες εχθές νομίζω, ή προχθές, δεν θυμάμαι, σε κάποια στιγμή την εκπομπή σου, ο Απόλλωνας ή, δεν το άκουσα καλά, είπες, είναι στα μαχαίρια με αυτή την ομάδα. Όχι, είναι στα μαχαίρια με τον ερασιτέχνη Απόλλωνα. Ποιος? Η ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Απόλλωνας με τον ερασιτέχνη. Ναι. Ο ερασιτέχνης Απόλλωνας έχει δικαιώματα επί του γηπέδου. Δικό του το γηπέδο. Δεν είναι της ΠΑΕ. Όχι, ανήκει στον ερασιτέχνη. Και ο οποίος ερασιτέχνης πληρώνει ενίκιο. 100.000 το χρόνο. Και τώρα ζητάει 500.000. Ιδάλλως θα κάνει έξωση αποδητηρίων, γραφείων που έχουμε τα. Θα κάνει έξωση. Είναι τρομερά πράγματα αυτά. Εγώ είχα την εντύπωση ότι το γήπεδο ανήκει στον Σύλλογο Απόλλων Αθηνών. Στον Ευαστέχνη. Στον Ευαστέχνη Απόλλωνα. Γυμναστικό Σύλλογο Απόλλωνα. Είναι Ευαστέχνη. Τι θα γίνει δηλαδή άμα φύγει αυτό. Να δούμε, ξέρω εγώ. Να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Να πω κάτι. Τα εγγένεια του γηπέδου θα μεταδοθούν στην ΕΡΤ3, έτσι, από τις 8.30 ώρα την Παρασκευή. Απευθείας δηλαδή. Απευθείας. ΕΡΤ3. ΕΡΤ3. Έγινε, okay. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Για πάμε. Έλα, φίλε. Γιώργο. Έλα. Βαγγέλη, με τι κάνεις. Έλα, εγώ δημιουργή. Καλά, ωραία. Θα σου κάνω μία ερώτηση. Μ' ακούς. Κάτι που δημιουργήσω. Δεν, για λέγε.
Μπορείς να μου πεις γιατί τους έχει πιάσει τόσο πολύ μίσος του φίλου του Ολυμπιακού και ασχολούνται με το γήπεδο της ΑΕΚ τόσο πολύ? Πρόσεξε, λέω, δεν θέλω να πάρω το μέρος της ΑΕΚ. Εγώ πρακτικά έχω πάθει πλάκα με τους φίλους του Ολυμπιακού. Πολύ μίσος, γιατί τόσο πολύ, ρε? Αφού υπάρχει κόντρα τεράστια μεταξύ των αφεντικών. Ναι, ρε Γιώργο, αλλά τι τους νοιάζει άμα έχει πάρει πάνω σάβια? Άμα είναι το πάνω διάσωμα καλό, άμα είναι το κάτω. Τώρα κάνει μας συμπέστο. Γιώργο, πραγματικά, έλα σου πω, δεν είναι τυχαίο που όταν ο Ολυμπιακός παίζει στην Ευρώπη και βγαίνουμε, πανηγυρίζουμε και λέμε όχι, να είμαστε με την ελληνική ομάδα. Έλα σου πω, κάτσε να δεις τι μηνύματα έχεις να πάρεις τώρα που παίζει με την Καραμπάκα από τους ΑΕΚτζίδες. Αρέσει πολύ μίσος οι Ολυμπιακοί, έχω πάθει πράκα. Δεν τους πιάνεις πουθενά. Μάλιστα. Ο Αγγέλης, σε ευχαριστώ πολύ, δε. Έλα σου πω, έλα, για το Μαυροπάνο σου τα πάει. Τι μου είπες? Χτες δεν σου είπα ότι δεν κάνει το παιδάκι? Είναι απογοήτευση μεγάλη. Έλα, τα λέμε. Για, για καλά, φίλε. Πάμε στον επόμενο, έλα. Έλα, Γιώργο. Έλα. Τι κάνεις, πώς πάει? Καλά. Άκουμα χθες την εκπομπή σου, χθες ή προχθές ήτανε. Ναι. Και είπε ο Ρονάλντο το παιδί ότι για το φαινόμενο λέει ότι δεν λέει και τίποτα. Ναι, μπροστά στο Ρονάλντο με τον Κριστιανό. Ναι, ή και γενικότερα, δεν ξέρω. Λοιπόν, μόλι μου την αγάπη, φίλε Ρονάλντο, θα σου πω: πάρε μια καθαρόλα με νερό, βάλε μια μπάλα μέσα βράστη και πιέσαι το μετά. Κοίταξε, ο Ρονάλντο, ο δικό μα εδώ, το είπε αυτό από ποια άποψη? Από άποψη διαχρονικότητα. Ισχύει, αλλά και έτσι πάλι. Και γιατί δεν είπε μόνο για τον Ρονάλντο, είπε για το Μέση, που το Μέση το μισή. Αλλά σου λέει και είπα, δεν έχουμε τη διαχρονικότητά του. Ισχύει αυτό, απλά ήταν αλλιώ το ποδόσφαιρο και τότε, άλλου γιατρού, άλλοι. Άλλα άτομα πέφτουν πάνω στο ποδοσφαιριστή. Αλλά όχι, δεν το βλέπει και πουθενά αυτό. Κοίταξε, εγώ που έχω ζήσει το φαινόμενο, το Ρονάλντο του Βραζιλιάνου, πραγματικά θεωρώ ότι είναι ο νούμερο ένα σύνδεσμο που έχει περάσει ποτέ. Ναι. Τον έχω ζήσει, τον έχω δει. Έτσι. Αυτό ήταν αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Μόνο με την αγάπη, βέβαια, έτσι. Για χαρά, για χαρά. Δεν πάει και ο Ρονάλντο, δεν πάει και η υπόβαση. Πάμε στον Νικόλα, έλα, Νικό. Γεια σου, Γιώργο μου, καλησπέρα από Κυψέλη. Τι κάνεις? Καλώς το φίλε μου. Εσύ. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, Γιώργο, να καταρχήν να πούμε ένα συγχαρητήρια, ένα μπράβο για την ΑΕΚ. Μακάρι και εμείς οι Παναθηναϊκοί να ζήσουμε αυτή την ημέρα, μα όχι όλο, μόνο όλοι μα. Εμείς να ζήσει όλη η Ελλάδα που μπορεί να κάνει ένα ωραίο γήπεδο και πρέπει να γίνουν γήπεδα. Όμως αυτό θα μου επιτρέψεις, δεν ξέρω, μπορεί να το ξέρεις, μπορεί να μην το ξέρεις. Πρέπει όλοι οι ΑΕΚτζήδες να πούνε ένα μεγάλο ευχαριστώ που πολλοί δεν το έχουν μάθει, δεν το ξέρουν. Σε έναν μεγάλο ΑΕΚΤΖΙ πολιτικό φύλαθρο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ και τον πρόεδρο της ΑΕΚ και την ΑΕΚ γενικότερα να περάσει ορισμένες διοικητικές δυσκολίες και να ξεκινήσει το έργο. Αυτός δεν είναι κανένας άλλος από τον Αλέκο το Φλαμπουράρη, που τάζει σε αυτά όλα, επειδή το ξέρω από την Αίγινα, στην Αίγινα με το πάθος και τον καημό που το έλεγε πάντοτε όταν ήταν στα πράγματα στην κυβέρνηση του Τσίπρα. Και μίλουσε πάντοτε, ας πούμε, ότι πρέπει να το περάσουμε, πρέπει να γίνει. Και άλλο ένα θέμα είναι, αλλά το οποίο δεν σε αφορά. Μισό λεπτό. Αυτό το λες, μάλλον το έκανε ο Φλαμπουράρης επειδή αγαπούσε την ΑΕΚ ή λόγω ΣΥΡΙΖΑ? Λόγω, επειδή είναι πάρα πολύ ΑΕΚτζής. Όχι, λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Και λόγω ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Ναι. Να σου πω, εκείνη την εποχή, επειδή ο Μελισανίδης ελύσετε, ναι. Ο Μελισανίδης ήταν φουλ σαμαρικός. Μην ξεχνάς ότι τον ΟΠΑΠ τον πήρε επί Σαμαρά. Μην ξεχνάς ότι αντιπρόεδρος των ΟΠΑΠ τώρα είναι ο γιος του Σαμαρά. Μπράβο, ωραία. Έτσι, ο γιος Σαμαρά, ναι. Ο οποίος ήταν σημαντικό μου στο κολέγιο. Ναι, εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή, πώς το λένε, επειδή το γνωρίζω το θέμα και τα λοιπά, από την αγάπη του την τεράστια που είχε για την ΑΕΚ, τεράστια αγάπη, και δεύτερον βασικά ήθελε σαφώς και σαν κυβέρνηση να προχωρήσει ένα έργο. Μάλιστα. Μαζί και τα δύο. Εντάξει, τα έβαλε όλα τα μέσα Μελισανίδης για πετύχει το σκοπό του. Ναι, εντάξει, δεν το αμφιβάλλω καμιά φορά. Κοίταξε, τον κόβερνο δεν έχει, που λένε, πώς έλεγε ο Μποδοσάκης, Θεό απάνω και η κυβέρνηση, έτσι. Οπότε είναι θέμα, το κεφάλαιο, συγγνώμη. Το κεφάλαιο δεν έχει κόβερνο. Κάτσε, το θυμηθούμε αυτό, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Λοιπόν, και πάλι πρέπει να ευχηθώ ένα συγχαρητήρια, μπράβο, καλό ρίζικο, να έχουν μεγάλες αυτές και μακάρι και ο Παναθηναϊκός να ξεκινήσουν τα έργα. Από τι λέμε τώρα, από τι λέμε, αν είπε εσύ για ΑΕΚ λόγω Φλαμπουράρη, εδώ υπάρχει Παναθηναϊκός λόγω Μητσό και τα και εκεί. Υπάρχει και από τους Κανελοπουλαίους, στους οποίους έζησα και δούλεψα 36 χρόνια.
Είναι πολλά. Στο Καπελόμπουλο. Ναι, ήμουν στα Τσιμέντα Τιτάν. Πολλά χρόνια, 36 χρόνια. Λοιπόν, στα Τσιμέντα Τιτάν. Ναι. Μαζί με τον Λούβαρη. Όχι, ο Λούβαρης ήταν στην Αγία. Καμία σχέση. Ναι, στη Χαλκίδα ήταν. Ναι, δεν είναι καμία σχέση. Ο Τσιμέντα Τιτάν είναι Παπαλεξό. Ήταν Παπαλεξόπουλη βασικά εδώ και 100 τόσα χρόνια. Και πώς το λένε, και Παπαλεξόπουλη και τέτοια. Αλλά και τα τρία παιδιά, ο ένας τον Τάκη, τον. Δεν μου λες. Τώρα που είπες, ο Καμελόπουλος έχει καμία σχέση με κάποιο Καμελόπουλο που είχε παλιά το μαγαζί που δούλευε ο πατέρας μου σαν σερβιτόρος? Όχι, 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 καμία. Ξέρει ποιο σου λέω. Ποιο μαγαζί. Πού το μεγάλο μαγαζί. Το μεγάλο μαγαζί στην Ελλάδα, δεν υπήρχε άλλο. Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου. Πες το. Καφετέρια που ήταν μόνο πολιτική και Αμερικάνοι. Όχι, 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 όχι. Καμία σχέση. Όχι, όχι, καμία σχέση. Ήταν μόνο Τσιμεντάδες και πώ το λένε και πλακάκια. Εσύ και τα λοιπά. Ιωνία και τα λοιπά. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικό. Έτσι, να σε καλά. Να σε καλά. Για καλά, φίλε. Για καλά. Έλα, Άγγελε. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τηλεφωνώ από Κέρκυρα. Ω, καλώς τον. Για έλεγε. Ολυμπιακός δηλώνω ακόμα. Καλά, υπάρχει και κυρίως μη Ολυμπιακός. Μ' αρέσει. Όχι, αδελφό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως υπάρχει, υπάρχει Καλαματιανός, μη Παναθηναϊκός. Σωστό για αυτά. Είναι τα στερεότυπα. Αλλά ειδικά στην Κέρκυρα, τρομερό. Όσε φορέ έχω πάει, τι ομάδα είσαι Ολυμπιακός, εσύ Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει ένα να πει κάτι άλλο. Τι να πούμε τώρα για εθνική. Είναι λίγο, είμαστε αποπροσανατολισμένοι αυτή την περίοδο λίγο με την εθνική. Τι εννοείς? Που είχε την πάυση εννοώ το πρωτάθλημα, μετά σταματάνε πάλι με το Μουντιάλ. Είναι γενικά η σεζόν λίγο αχταρμάς. Και θα γίνει και μεγαλύτερο αχταρμάς που θα έρθει το Μουντιάλ. Ναι, εκεί πέρα πιστεύω θα αποδιοργανωθούν όλοι τελείως. Δηλαδή θα ψοφήσουν εκεί στον Μάη. Πάντως, να σου πω κάτι άλλο. Εγώ είπα προχθές ότι αυτό το μάτς μεταξύ Αγγλίας-Γερμανίας στο 3-3 ότι είναι η διακομόδηση του αθλήματος. Μεγαλύτερη όμως διακομόδηση του αθλήματος είναι αυτή η ίδια η διοργάνωση. Μα τώρα αυτή η UEFA και η FIFA τι κάνουν? Δηλαδή θα ξεπαντώσουν τους ποδοσφαιριστές, θα τους στείλουν στο σανατόριο. Όλοι θα είναι να πούμε χαπάκια και με υνοπνεύματα σε ματζουράνα. Δεν βγαίνει αυτό πράγμα. Πού το πάνε δηλαδή? Τι χρειάζεται αυτή η διοργάνωση? Γενικά ας πούμε δίνει και μια δικλίδα για να μπουν Euro και Mundial, αλλά το θεωρώ και αυτό αλλού και περισσότερο. Και η ζημιά γίνεται και στον κόσμο. Το βαριέται δεν, το μοχτίζει ο κόσμος. Αχ, το διάλογο, δεν θέλω να δω άλλο. Ενώ άμα έχεις το Mundial κάθε 4 χρόνια, το Euro κάθε 2 χρόνια, ψιλοκαυλώνεις. Καταλαβες. Ναι, έχει μια προσμονή λίγο ας πούμε γι' αυτό. Μπράβο. Τώρα η εθνική ας πούμε πάει για νεκρανάσταση, αλλά εντάξει, έδειξε λίγο καλύτερο πρόσωπο χθες που είδα το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο, ναι. Στο πρώτο ήταν λίγο να παίζει κάτι στην τηλεόραση, ας πούμε. Πώς πήγαινε τα τουρκία για τις νοικοκυρές, για εμάς, ας πούμε αυτά. Μάλιστα. Ολυμπιακός είχε, δε. Δηλαδή τα τελευταία, ειδικά φέτος κιόλας, δεν μου γεμίζει το μάτι. Μάλιστα. Πάντα, εγώ ας πούμε αυτό που ήθελα πάντα από παλιότερα, που θυμάμαι από το 7 ας πούμε και 8, με ένα, το τότε Champions League, ας πούμε έχεις ένα όνειρο και παιδί που ήμουν τότε, ότι κάτι μπορεί να γίνει. Τώρα ούτε όνειρα, μεγαλώσαμε κιόλας, αλλά δεν δίνει και ελπίδα η ομάδα. Το σχολείο από όλα είναι αυτό που μου είπε τώρα τελευταία. Λείπει η ελπίδα. Αλλά ξέρεις κάτι, εγώ και μια άλλη αρχή. Η ρουφιάνα η ελπίδα πεθαίνει πάντα πρώτη. Ναι, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Πολυπομένα θα πω, αλλά σωστό. Έγινε, Αγγέλε, ευχαριστώ πολύ, ρε. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα. Να σε καλά, για καλά. Καλή συνέχεια. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα κύριε Γεωργίου. Καλησπέρα. Ο Αντώνης με το παλό φαλερό με φλέβο τη ΣΑΕΚ. Ναι. Έτυχε χθες να μην δω την εθνική. Πόσο ήρθε χθες? Κέρδισε 3-1. Κέρδισε 3-1. Ξέρετε γιατί σα το λέω αυτό. Καθόμουν σήμερα στο YouTube και βλέπα παλιά παιχνίδια τη εθνική. Το 1978 Ελλάδα-Φιλανδία 8-1. Με ακούτε? Ναι. Είχε βάλει 2 γκολ ο Μαύρος, 2 ο Νικολούδης, 2 ο Κούδας, είχε βάλει και ο Δελικάρης, ένα κράμα Βραζιλίας του Πελέ με Μαραντόνα. Εγώ το καλύτερο μάτς της εθνικής που έχω δει ποτέ ήταν το 4-1 επί της Ελβετίας στο Καφτατζόγλιο. Με Δωμάζο Σιδέρη που τους αλλάξαν τα πετρέλαια. Δωμάζο Σιδέρης, άλλο πράγμα. Ήμουνα τότε κύριε Γεωργίου 8 χρονών και γιατί σας το λέω αυτό εξ αφορμής. Την ίδια χρονιά είχαμε χάσει στη Φιλανδία 3-0 και το είχα ακούσει αυτό το μάτι στο ραδιόφωνο. Ναι. Και θυμάμαι έλεγε ο εκφωνητής ότι έβαλε τα 2 γκολ της Φιλανδίας ένας Τούρκο-Φιλανδός. Και ξέρετε τότε μικρό παιδί άκουγε για Τούρκους ας πούμε και... Τι θέλω να δώσω. Ναι.
Και έψαξα σήμερα να δω ποιος είναι αυτός που είχε βάλει τα κούλ. Το μικρό το όνομα ήταν Ατίκ. Αν το θυμάστε το πόνιμο. Όχι, δεν το θυμάμαι. Αρχίζει να το θυμάμαι το πόνιμο. Δεν το θυμάμαι. Και του γράφω στο Twitter του, ότι θυμάμαι τότε που μας είχες βάλει 2 γκολ. Με την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι σαν εκείνη την εθνική το ποδόσφαιρο θα ξαναμπορέσει να γίνει ποτέ? Όχι, έχουν αλλάξει εποχές. Το ποδόσφαιρο πια δεν βασίζεται τόσο πολύ στην τεχνική, αλλά σε άλλα πράγματα. Στη δύναμη και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή να έχει η ομάδα μέσα Κούδα, Δελικάρη, Μαύρο, Νικολούδη και Γαλάκο. Τι, μόνο αυτό σου είπες. Βάλε να πούμε σιδέρι, Μποτίνο, Ελευθεράκι, Δωμάζο και δεν συμμαζεύεται ο Παϊουάδο και έτσι. Το ένα γκολ καλύτερο από το άλλο. Και συζητάμε τώρα για τα κεκλειδώματα της ΑΕΚ, της Λεωφόρου, του Μαρινάκη. Θα ξαναδούμε ποτέ τη Τζαμπαλά. Θα ξαναδούμε ποτέ τη Τζαμπαλά. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Να είστε καλά. Γεια καλά. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μου λέει, Γιώργο, αυτό που είναι Ολυμπιακή τώρα για το γήπεδο της ΑΕΚ δεν είναι μίσος. Είναι ζήλια. Και πού να δούνε, λέει, και το γήπεδο του Παναθηναϊκού όταν γίνει. Εκεί να δεις γέλιο μεγάλο. Και ο δικόδομος σου γράφει, Γιώργο, η προσωρινή άδεια του γηπέδου της ΑΕΚ είναι για 6 μήνες. Είναι παραπληροφόρηση για εργολαβία κόκαλη στο γήπεδο. Η εταιρεία Ιντρακάτ, εδώ κάνω μια παρένθεση, η οποία πουλήθηκε, Ιντρακάτ. Η εταιρεία λοιπόν Ιντρακάτ που ήταν μέτοχος, πήρε μετά από δημόσιο διαγωνισμό ένα δημόσιο τεχνικό έργο, την υπογειοποίηση ενός δημόσιου δρόμου. Έλα Κώστα. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, άκουσα πριν έναν ακροατή που έλεγε για το φλαμπουράρι. Ναι. Λοιπόν, και στην ουσία άφησε κάποια υπονοούμενα. Λοιπόν, αυτό που έχω να του τα πω υπονοούμενα, του φίλου, τα υπονοούμενα είναι ότι μεσολάβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ο φλαμπουράρης όντως ήταν αεξής. Όλη η ιστορία πρώτα απ' όλα για την υπογειοποίηση ξεκίνησε από το σγουρό. Δεύτερον, τον περιφερειάρχη. Μπράβο. Αυτοί οι οποίοι καθυστέρησαν τρομακτικά το γήπεδο, θα το είχαμε εδώ και 2 χρόνια, ήταν ο δήμαρχος ο Βασιλόπουλος, τον οποίο τον περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες στα εγγένεια, και ήταν και ο κύριος Παπαδημούλης. Δεν τα ξεχνάμε. Όταν είχε κρατημένα τα χαρτιά στο γραφείο. Αυτός ο Παντιμούνης που έχει, να πούμε, όλη την Παντισία του Κιάντου. Που είναι ακριβώς αυτός. Α, αυτός. Α, ναι, μωρέ. Ο οποίος είναι ευρωβουλευτής τώρα. Λοιπόν, για να τα λέμε, για να μην αφήνουμε υπονοούμενα, όσο για έναν άλλο φίλο, ο οποίος, από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να ήταν Παναθηναϊκός, που είπε για το μίσος των Ολυμπιακών. Ναι. Δεν πειράζει, εμείς το διασκεδάζουμε αφάνταστα. Και κάθε βράδυ είμαστε καρφωμένοι στο αθλητικό δελτίο του Μέγκα. Τρελαινόμαστε. Αυτά, Γιώργο, δεν θα μας το χαλάσετε το όνειρο με τίποτα. Ζούμε μαγικές στιγμές. Για χαρά, φίλε. Και περιμένουμε πρόσεξε και όλους τους προέδρους, τα εγγένεια. Από τους ίδιους δεν θα δει κανένας. Έγινε. Δεν πειράζει, περαστικά τους. Για χαρά. Γεια. Και ο Κώστας μου γράφει. Γιώργο, έχω ξεκαθαρίσει τα γέλια. Βγήκε αεξής να μιλάει με καλά λόγια για τον Κόκαλη. Όχι, κοιλιά μου, δεν αντέχω άλλα από τα γέλια. Τώρα είναι, λέει, η ώρα να βγει ο Μίτσος, ο με 30 βαθμούς διαφορά. Νέο, αχνιστό, καινούριο, μόλις τώρα. Δόθηκε οριστικά η άδεια για το γήπεδο της ΑΕΚ. Η Αγγελική Λάζου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πάμε, Αγγελική. Διαβάζουμε λοιπόν ότι η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την αδειοδότηση για τη διεξαγωγή αγώνων στην νεοσύστατη ΟΠΑΠ Αρένα και τους οπαδούς της ΑΕΚ πλέον να μετρούν αντίστροφα για την είσοδο στο νέο ποδοσφαιρικό σπίτι της Ένωσης. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τα εγγένεια της ΟΠΑΠ Αρένα και τη διεξαγωγή του πρώτου επίσημου αγώνα της ΑΕΚ στο γήπεδό της. Ήδη από τη Δευτέρα είχαν διευθετηθεί οι τελευταίες εκκρεμότητες όσον αφορά στην υπογραφή της αδειοδότησης, ενώ το μεσημέρι της Τετάρτης ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες τυπικές λεπτομέρειες, με την Περιφέρεια να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα ότι δίνεται άδεια στην ΟΠΑΠ Αρένα για τη διεξαγωγή αθλητικών διοργανώσεων. Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, 30 του μήνα, στις 8 η ΕΡΤ3 είναι προγραμματισμένα τα εγγένεια του νέου γηπέδου, ενώ τη Δευτέρα θα γίνει το πρώτο επίσημο μάτς με αντίπαλο τον Ιωνικό. Η ΕΡΤ3 θα μεταδώσει τη Φιέστα. Σε παρακαλώ πολύ, μου κάνει ζαχάρη. Παρακαλώ. Παίρνει τον κύριο Πατούλη. Θα τον πάρω τώρα. Πάθω αν μπορεί να βγει να μα πει δύο λόγια για αυτήν την ιστορία. Έλα, Παναγιώτη. Έλα, Γιώργαρε. Έλα. Έλα, Παναγιώτη από Φιλαδέλφια, τι κάνουμε. Ναι, το άκουσα, το λέω. Ναι, το άκουσα. Και τι περίμενε, κάτι άλλο, Γιώργο.
Όχι, μπα, εγώ είπα στην αρχή ότι εάν μία στο δισεκατομμύριο δεν δοθεί άδεια, θα γίνει ένατος παγκόσμιος πόλεμος. Εντάξει, λογικό θα ήταν μετά, πιστεύω, η αντίδραση. Αλλά δεν υπήρχε αυτό το ζήτημα. Εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που δεν ξέρω αν το έχεις δείξει. Για λέγε. Δεν έχω ακούσει όλη την εκπομπή, την ακούω γιατί διαμέσως είχα μια δουλειά και δεν μπορούσα να. Για λέγε. Λοιπόν, ο Μανολάς ο Στέλιος έχει προσκληθεί. Αυτό έχει υποθεί εδώ και 3-4 μέρες. Ναι, λέω αν θα παρευρεθεί και πώς. Και θέλω να μου πεις το εξής. Αν εσύ πώς το κρίνεις. Ως προς τι το μένος προς το Μανολά από τους αεξίδες. Για να το καταλάβω κι εγώ. Επειδή όταν έπαιζε μπάλα, ναι. Είναι και μια αιτία να κάνει ποιος, βέβαια. Αλλά όταν έπαιζε ναι. Και αυτός μπάλα, κάθε καλοκαίρι στην Άξο πήγαινε για ψάρεμα, δεν κατέβαινε στην προετοιμασία, έπαιρνε τα λεφτά. Και... αλλά αυτό το πράγμα τώρα, μπροστά σε αυτά που έχει προσφέρει. Και πάνω απ' όλα για μένα έχει πει το πιο θετικό για το Μανολά. Ότι ξεκίνησε και τελείωσε την καριέρα του στην ΑΕΚ. Αυτό δεν ξέρω να σου πω. Ούτε μεταγραφή πήρε, ούτε πήγε αλλού, ούτε. Δεν άλλαξε φανέλα ποτέ. Έπαιζε επί μονίμου βάση ως την ΑΕΚ. Ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Αλλά παίζει ρόλο αυτό που λες για το Κωστάκι, το αδερφό του. Παίζει ρόλο. Αυτό λέω, μήπως λέω είναι από τον Κωστάκι. Λέω εγώ, προσπαθώ να σκεφτώ για ποιο λόγο. Άκουσε τώρα, στον Αντίποδα υπάρχει πρόσκληση για τον Τσάρτα. Έτσι, ο Τσάρτα δεν μπορούσε ρε φίλε να του δώσει πρόσκληση, αφού είναι μαύρο πρόβατο. Βάσει των δηλώσεων που έχει κάνει, έχει προσφέρει στην ΑΕΚ, έχει παίξει μπάλα. Καμία σχέση με Μανολά όσον αφορά το ιστορικό, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Απλά δεν θα μπορούσε να τον καλέσει. Όμως δεν γίνεται με τον Μανολά να υπάρχει τέτοιο μένος. Για τον Τσάρτα το καταλαβαίνω. Με τον Μπάγκεβιτς ακούνα ωραίο τώρα. Με τον Μπάγκεβιτς τι γίνεται. Τον έχουν καλέσει, δεν ξέρω. Έλα, ο Μπάγκεβιτς είναι το άλλο ρόγκο του Μελισανίδη. Δηλαδή θα τον καλέσει. Δεν νομίζω να τον καλέσει. Το θεωρώ. Άκου τώρα μια παγκόσμια πρωτιά στην εκπομπή σου. Θα είναι ο μοναδικός καλεσμένος προπονητής και παίκτης σε μια ομάδα προπονητής δύο ομάδων που έχει κάνει παρουσία σε δύο εγγένεια. Γιατί είχε πάει και στο Καραϊσκάκι. Το πιάνει. Ναι. Στο Καραϊσκάκι. Τι ωραίος που είναι, ρε εσύ, φίλε. Βλέπεις. Αυτά είναι κάτι δεν μου λες για τον Ντέμι, τι λες. Εγώ είμαι υπέρ του Ντέμι. Το ότι έκανε, ότι ήταν λάθος που τους έδωσε στεγνά, ήταν μια απόφαση που είχαν κάνει. Δεν μιλάω. Αυτά είναι ψίχουλα για οπαδούς. Δεν μιλάω για οπαδούς εγώ. Μιλάω για πράγματα με στην άξια πρόεδρος. Εντάξει, ρε φίλε, εγώ δεν νομίζω ότι. Και μη ξεχνά ότι μαζί με τον πρόεδρο της Original είχαμε τρελάει τον Μελισανίδη. Όταν είχαν τέτοιε εκλογέ. Το Αντιχρίστο. Τον είχαν μαχαιρώσει να πούμε στι εκλογέ. Κοίταξε να δει. Το μαχαιρώσει, καταλαβαίνει τι λέω. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι λε. Να σου πω κάτι. Ο Ντέμι είναι ένα κομμάτι τη ιστορία τη ΑΕΚ. Δεν μπορεί να ξεχάσει την αγάπη του και την άρρωση για την ΑΕΚ, ούτε μπορεί να τα αφισβητήσει κανεί αυτό. Και ούτε θα δεχόμουν να ακούσω γιούχα για τον Ντέμι. Δεν είναι σωστό. Και ειδικά τέτοια μέρα. Δηλαδή, τι επιλεκτικά θα χειροκροτάμε και επιλεκτικά θα γιουχάρουμε. Και ποιοι θα γιουχάρουν ποιου. Δηλαδή. Μέσα από την Original πάλι υπάρχουν κάποιοι που είναι υπέρ του Ντέμι και κατά. Και μέσα από την Original δεν μιλάω για τους υπόλοιπους φιλάθλους που είναι, ξέρω εγώ, οι άλλοι 40.000 που πάνε στο γήπεδο όπως είναι. Κατάλαβες τι λέω. Συνεπώς τι θα γίνει τώρα, θα τσακωθούμε και μεταξύ μας γιατί εσύ επεφήμισες στον Ντέμι και ο άλλος, ας πούμε, το γιούχαρε. Αυτά είναι γελοιότητες. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα γήπεδο που θα σκάσουν γέροι που θα κλαίνε. Που ο άλλος επειδή έχει χάσει τον πατέρα του, που την τελευταία του, ας πούμε, ήταν να δει το γήπεδο της ΑΕΚ και τελικά δεν πρόλαβε. Εδώ θα δούμε τις συγκινητικές στιγμές. Η πιο συγκινητική στιγμή, και πραγματικά την περίμενα να τη δω, είναι με τον Νέστορα. Α, ναι, εντάξει. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος ζει για αυτό το πράγμα. Ναι, ρε φίλε. Αυτό είναι η ζωή του αυτή. Δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα εντάξει, άστο και τεράστια μορφή και ποδοσφαιριστάρα και άστο. Εκεί δεν ακουμπάς. Δεν ακουμπάς καθόλου. Εκεί δεν ακουμπάς καθόλου. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά ήθελα περισσότερο αυτή τη διευκρίνηση για το Στελάκι. Έγινε. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Έλα, φίλε. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Καλημέρα, καλησπέρα. Χαίρετε. Πάμε. Ο Δημήτρης από το Νέο Ηράκλειο είμαι. Έλα, ρε Ηράκλειο. Τι θέλεις. Εγώ θέλω να μου βάλεις το Motion Rescue, το Rolling Stones, όταν θα τελειώνει η εκπομπή, επειδή δεν βάζεις τώρα. Γεια σου κύριε Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα μου το βάλεις. Ναι, θα στο βάλω. Ναι, το τραγούδι, ε. Ναι, ναι. Πάμε. Κώστας. Έλα, Γιώργο, συγγνώμη που ξαναπαίρνω πάλι. Ναι. Απλά ήθελα να δώσω μία απάντηση στο φίλο από τη Νέα Φιλαδέλφεια που ρώτησε για το Μανολά, το Τζάρτα κτλ.
Ο Μανολάς, το Μανολά έχει σταλθεί πρόσκληση για να έρθει. Ναι, το ξέρω, το μπορούσε, δεν μπορούσε να έρθει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, γιατί βρίσκεται στην Άξο. Είπε ότι θα έρθει κάποια στιγμή στο γήπεδο. Το σίγουρο είναι ότι κανένας φίλαθλος της ΑΕΚ δεν πρόκειται να κράξει το Μανολά, γιατί ο Μανολάς είναι μία από τις σημαίες της ΑΕΚ και σίγουρα ένα μείον μεγάλο είναι το ανιψάκι του που φοβάται τα λιοντάρια. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Όσο αφορά το Τζάρτα, στο Τζάρτα δεν στάλθηκε καμία πρόσκληση για ευνόητους λόγους μετά από όλα όσα έχει πει και έχει κάνει. Όσο αφορά το Ντέμι, δεν υπάρχει περίπτωση, πιστεύω, οποιοδήποτε αεξής να κράξει. Ο Ντέμις για μας είναι και αυτός μια σημαία. Όσο αφορά τον Μπάγεβιτς, για μένα προσωπικά μου είναι αδιάφορο αυτό το άτομο, μπορεί να είναι αεκάρα, έτσι. Για μένα όμως αυτό που είχε κάνει δεν συγχωρείται. Δεν θα τον εγιουχάρω, απλά θα μου είναι αδιάφορος. Κωστά, μακάρι να μπορούσα σε αυτό το θέμα που πες να σου πω ποια είναι η αλήθεια, δεν μπορώ να σου την πω. Ειλικρινά σου την μιλάω. Την ξέρω την αλήθεια, Γιώργο. Δεν φταίει ο Μπάγκεβιτς γι' αυτό. Την ξέρω την αλήθεια. Ε, τότε γιατί την τάξει με τον Μπάγκεβιτς. Γιατί αυτό σου είπα, δεν θα το γιουχάρω. Τότε πρέπει να τα έχει και με αυτό που το έμεσαι λέγει. Εντάξει, άσε, είναι παλιές ιστορίες αυτές. Γιατί και αυτός που τον έφυλε κάποτε τον έκραζε άσχημα. Αλλά για μένα τώρα είναι θεός. Έγινε, δε, σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε. Για καλά. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα. Να τον Μίτσο. Έλα ρε Μίτσο. Κοίταξε, και εγώ θα αναφερθώ σε αυτά τα θέματα. Όσο για το, Στέλι του Μανολά, να αρκεί είναι γίγαντας. Αλλά έχω ένα σας υπού, στον ανιψό του, που ο ανιψός του πρόδωσε την ΑΕΚ. Έτσι. Όπως ο Χριστός όπως ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό για 30 αργυρία, έτσι και ο Κωστάκης πρόδωσε την ΑΕΚ και πήγε στον Ολυμπιακό. Και αυτό δεν μπορώ να τα αναχθώ εγώ. Πρώτον. Και δεύτερον, αυτός ο όρος που είπα τώρα ισχύει και για τον Μπάγκεβιτς. Και εκεί και σε αυτό το ζήτημα υπήρξε δεύτερος Ιούδας. Έγινε. Μίτσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε στην Ευρωπαϊκή Γραμμή τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη. Κύριε Πατούλη, για καλά. Γεια σας κύριε Γεωργίου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Τα πετράλωνα τι κάνουν, Τα πετράλωνα θριαβεύουν. Η πατρίδα μας. Η πατρίδα, μην ξεχνάμε τη γειτονιά μας. Αυτό λέω, η γειτονιά μας. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι το πρώτο μου γάμο, γιατί είπα το μέρος δύο φορές, το νοηφικό τον πήρα από τη μητέρα σου. Αλήθεια σου λέω. Η κυραπόπη αυτή η ηρωίδα για μένα, μάνα, είχε παντρέψει τα πετράλωνα και ευτυχώς είχε βαφτίσει και πολλούς από τα προϊόντα αυτών των γάμων και πολλές και νομίζω ότι είναι θρύλος για τα πετράλωνα. Ναι, η κυρία Πόπη έχει μείνει στην ιστορία. Δεν μου λες τι έγινε τώρα με την άδεια της ΑΕΚ, εντάξει, οριστικά. Εντάξει, είναι σίγουρο ότι το γήπεδο έχει φτιαχτεί, είναι σίγουρο ότι υπήρξε μια επιτροπή εφταμελής η οποία με 6-1 αποφάσισε να δοθεί προσωρινή άδεια για το εφταμελό. Ποιος μειοψήφισε? Μειοψήφισε από την περιφέρεια η υπάλληλος, οι εργαζόμενοι. Αυτοί που ήταν στο γήπεδο με τον Μελισσανίδη και ήταν σε κόντρα. Ναι, εκείνοι είχε οριστεί μέσα από τις υπηρεσίες μας και τότε και κατόπιν να είναι εκεί. Όλοι οι υπόλοιποι προφανώς από άλλες υπηρεσίες, από την αστυνομία, από την πυροσβεστική, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος κλπ. Δώσαν τη θετική ψήφο για να υπάρξει προσωρινή αδειοδότηση. Α, όχι οριστική, όχι οριστική. Όχι, γιατί θα πρέπει σε 6 μήνες να έχουν γίνει κάποιες ενέργειες οι οποίες κατά αυτούς δεν έχουν ουσιώδη χαρακτήρα, αλλά, ναι. αλλά να πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να γίνουν και βεβαίως θα πρέπει σε αυτό το εξάμεινο να φιλοξενεί μόνο τους οπαδούς της ΑΕΚ για να υπάρχει η πρέπουσα ασφάλεια μεταξύ των φιλάθλων. Κύριε Πατρούλη, αναγκαστικά αυτό θα γίνει, γιατί η ΑΕΚ δεν παίζει με ευρωπαϊκή ομάδα, δεν είναι στην Ευρώπη για να έρθουν οπαδοί. Στο ελληνικό πρωτάθλημα απαγορεύεται να πάνε οι φιλοξενούμενοι, οπότε εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον μπορεί να διασφαλιστεί. Κατά τα άλλα, θα σας έλεγα ότι είναι ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, στο οποίο η περιφέρεια είχε υποχρέωση απέναντι στην εμβληματικότητα αυτής της ιστορικής ομάδος να πράξει, έπραξε. Προφανώς και θέλω να το δηλώσω και μέσα από την συνομιλία μας. Το ίδιο θα πράξουμε και για άλλες εμβληματικές ομάδες. Κάτσε, τώρα η σπόντα για τον Παναθηναϊκό.
Για όποια πες το, ναι. Βεβαίως για τον Παναθηναϊκό. Και το ξέρετε ότι έχει άμεση σχέση με την διπλή ανάπλαση. Εμείς έχουμε σε αυτό το project δηλώσει ότι θα δώσουμε 20 εκατομμύρια περίπου για την δυνατότητα της κατασκευής του γηπέδου και θα το πράξουμε εφόσον ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή θα σας έλεγα ότι εκτός από το γήπεδο που θα εγκαινιαστεί, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω και γνωρίζετε είμαι σίγουρος εσείς, στις 8.30 ώρα την Παρασκευή, πριν περίπου μία εβδομάδα παραδώσαμε και την υπογειοποίηση της Πατριάρχου Κωνσταντίνου ενός εμβληματικού, θα έλεγα, δρόμου, λεωφόρου, όπου βεβαίως θα διασφαλίσει την μετακίνηση, τη μετάβαση των οπαδών είτε κατά την προσέλευσή του στο γήπεδο είτε για την αποχώρησή του, αλλά συγχρόνως δίνει μεγάλη διέξοδο κυκλοφοριακή στα αυτοκίνητα που προφανώς έτσι κι αλλιώς διακινούνται μέσω του δήμου. Λοιπόν, για τον κόσμο το θέλω να πείτε κάτι. Έγινε υπογειοποίηση από την Ντρακάτ. Έχω τα αυτοκίνητα. Πού θα παρκάρουν? Υπάρχει ήδη δυνατότητα. Δηλαδή θέλω να ενημερώσω τον κόσμο. Βεβαίως. Υπάρχει πάρκινγκ το οποίο έχει εξασφαλίσει η ομάδα της ΑΕΚ. Χωρητικότητας. Δεν είμαι σε θέση, πάντως σε αρκετών εκατοντάδων αυτοκινήτων. Μάλιστα. Το οποίο προφανώς όμως θα σας έλεγα, επειδή σχετικά με αυτή την υπόγεια διάβαση έρχεται σε επικοινωνία και με το ηλεκτρικό σταθμό, αντιλαμβάνεστε ότι οι οπαδοί και με τα μέσα μαζικής μετακίνησης μπορούν να βρουν τη δυνατότητα να βρεθούν στην Αγία Σοφιά και νομίζω ότι όλοι θα χαρούν, είτε είναι εκτζίδες είτε δεν είναι, ότι πλέον φτιάχτηκε στην Αττική μας άλλο ένα γήπεδο, το οποίο μέσα από αυτό θα δημιουργηθούν και ακαδημίες ποδοσφαίρου, θα δίνουν διέξοδο στους νέους μας και καλώς μακάρι να φέρει και τρόπαια στην Ελλάδα, γιατί πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η Ελλάδα, τα ελληνικά χρώματα και βεβαίως η Αττική μας. Μάλιστα. Και μια κάτι τελευταίο, θα πεθάσω τη σπόντα μου, δεν γίνεται. Στη δικιά μου την ομάδα, τον Απολωνάκο, θα κάνουμε τίποτα σε αυτό το γηπεδάκι που έχει γίνει η Μαριό? Είναι αλήθεια. Και χαίρομαι που πράγματι ο ιστορικός Απόλλωνας, όπως γνωρίζουμε η Ριζούπολη που την ακούγαμε και στα παιδικά μας χρόνια, έτσι. Έχει έναν εμβληματικό πρόεδρο. Εμείς είμαστε ανοιχτοί προφανώς όπου υπάρχουν όριμες μελέτες και όπου υπάρχουν ανάγκες, εμείς να βρεθούμε κοντά σε όποια ομάδα και προφανώς και στον Απόλλωνα. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και στον Ατρόμητο Περιστερίου. Θα σας έλεγα ότι και στο λιμάνι, όπου γνωρίζουμε και έχει δίκιο βέβαια σε αυτό ο πρόεδρος και το λέει, ότι βρέθηκε στο Καραϊσκάκι αλλά το επινοικιάζει για 49 χρόνια, άρα έχει χρηματοδοτηθεί μεν να έχει το γήπεδο, αλλά δίνει λεφτά κάθε μήνα. Εμείς όμως αυτό το βρήκαμε. Να πω ότι φτιάχνουμε και το καπαγέρο στο επίπεδο μετά από 18 χρόνια αδράνειας ενός εμβληματικού χώρου μπάσκετ για τον Ολυμπιακό. Άρα τι θέλω να πω, η περιφέρεια Αττικής δεν έχει χρώμα. Αυτό που κοιτάει είναι να δημιουργήσει υποδομές αθλητικές και κυρίως για τις ομάδες αλλά και τις εμβληματικές ομάδες, ώστε η Αττική μας να φτάσει στα πέρατα του κόσμου. Και κάτι τελευταίο, λόγω γειτονιάς, και ξέρω ότι πονάτε την γειτονιά. Το ρουφ, ναι, κατά πάσα πιθανότητα ανεβαίνει β' Εθνική. Αλλά δεν έχει γήπεδο να παίξει. Πού στο αδειά να πάει να παίξει? Λοιπόν, το ρουφ, επειδή έχουμε παίξει και έχει παίξει και έχω αφού είμαστε εκεί και με μαθρώμα. Έτσι, και μετά ο Πετράλωνα παλιά που ήταν ομάδα που. Και με το Φωστήρα. Λοιπόν, θα σου πω ότι προφανώς με τον πρόεδρο είμαστε σε μια επικοινωνία. Τον κύριο Κουνάδη. Ο κύριος Κουνάνης, ο οποίος κάνει σπουδαία δουλειά, έχει δημιουργήσει τεράστιο φυτώριο από τους Πετραλωνίτες αλλά και από τις γύρω περιοχές και θέλω να το συγχαρώ και μέσα από την εκπομπή μας. Είμαστε ανοιχτοί να χρηματοδοτήσουμε εφόσον μαζί κάτσουμε να κουβεντιάσουμε και να δούμε αυτό που λέμε χώρο. Ήρθε η ώρα να φτιαχτεί το γήπεδο του Ρουφ, να μπορεί να παίξει εκεί η ομάδα μπίτα εθνικής. Ήρθε η ώρα. Εγώ θέλω να περάσουμε μέσα από αυτή τη συνομιλία. Και ξέρω πόσο αγαπάς τα Πετράλωνα και το Ρουφ, ότι εφόσον μπορέσουμε να βρούμε το χώρο και τη μελέτη, η περιφέρεια Αττικής θα πράξει το αυτονόητο. Μακάρι. Να βοηθήσει για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τα φυτώρια και περισσότερα και με ασφάλεια
σε αυτή την πολύ σημαντική ομάδα της Αττικής μας. Μακάρι, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, τα ακούσατε τώρα από επίσημα χείλια. Η άδεια είναι προσωρινή για 6 μήνες. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, οι οποίες θα διδοθούν σε αυτό το διάστημα. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση από την περιφέρεια να μην δώσει οριστική την άδεια. Αρκεί αυτές οι μικρές ελλείψεις να διδοθούν. Ακολουθεί ο φίλος μου ο Κεραμίδας. Ο Κεραμιδάς, ο οποίος ακούει την εκπομπή του φεύγοντας και πραγματικά πεθαίνω στα γέλια. Έχει έναν τρόπο, έχει έναν τρόπο. Τα λέμε αύριο στις 4. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Για χαρά.